όχι σίγουρο ότι είμαστε live, αλλά μάλλον είμαστε. <laughs> Καλησπέρα σε όλου. Καλησπέρα. Είναι ακόμη μια εκπομπή του NBA Today in Greece. Είναι, αν δεν κάνω λάθο, πρόδρομο το επεισόδιο 11. Καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα. Κάποια στιγμή πρέπει να τα μετρήσουμε, ίσω από την εβδομάδα, για να ε, έχουμε όχι, ένα το, track. Στο συμβαίνει. thumbnail αναφέρεται συνέχεια, γίνεται καταγραφή στο ah, thumbnail. Okay, στο okay, YouTube, okay, okay, okay. Αλλά okay. δεν μπορώ συνέχεια να θυμάμαι ποιο ήταν. Εν πάση okay. είναι ένα επεισόδιο το οποίο για πρώτη φορά έχουμε πολύ λίγα μάτς να συζητήσουμε και έχουμε να συζητήσουμε μόνο ε, για τα χθεσινά μάτς που αφορούν σειρέ που τελείωσαν, ενώ σήμερα... Έχουμε ένα ματ για μια σειρά η οποία δεν ξέρουμε αν θα τελειώσει σήμερα και θα τα δούμε σε λίγο. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε έτσι όπως ξεκίνησαν τα χθεσινά μάτς και χρονολογικά. Χθες είχαμε και μια διαφωνία σχετικά με το τι θα γίνει και νομίζω ότι σε κέρδισε αυτό το κομμάτι, αν μου επιτρέπει. Για, για, για δυόμιση περιόδου στο συγκεκριμένο, αν το είδε κάποιο, ε, ο Κρίς Μπουσέ κρατούσε την ελπίδα μου ζωντανή. Έτσι. Αλλά, εντάξει, it is what it is. Δεν πήγαινε περισσότερο. Ο καταπληκτικός Κρι Μπουσέρ με 25 πόντου 10 rebound, 7 στα 13 shoot, αλλά δεν ήταν αρκετός για τους Raptors, οι οποίοι έχασαν 132-97. Και επειδή πάρα πολύ συχνά γίνεται ένα Doc Rivers σλάντερ, έτσι δεν είναι, να πούμε ότι ο Doc Rivers με αυτή τη νίκη, την τριαντάρα που έριξε χθε του Raptors, έγινε ο δεύτερο στην ιστορία του αθλήματο πίσω από τον Bad Riley με τις περισσότερες τριαντάρες σε game closing ε, ε, για σειρέ. Είναι respectable, έτσι. Εντάξει, Να μην λέμε μόνο τα κακά. Εν πάση περιπτώσει, η Φιλαδέλφια χθες νομίζω ότι έκανε το καλύτερο τη match ενδεχομένως και από τότε που ε, πήγε ο James Harden στη Φιλαδέλφια. Ο James Harden ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του αγώνα είχε πάρει την μπαγκέτα του που μάλλον την είχε αφήσει κάπου στο Μπρούκλιν πέρυσι το Φλεβάρι <laughs> και ήταν πραγματικά καταπληκτικός με 22 πόντους, 15 rebound και ε, 7 στα 12 shoot μόλις και μόνο τρία λάθη ενώ πάρα πολύ καλή ήταν και η Embiid, Harris και Μάξι και στο σημείο που οι Raptors ήταν κοντά στον αγώνα ήταν εξαιρετικό ο Danny Green με 4 τρίποντα και μάλιστα ένα step back που σίγουρα δεν το περιμένουμε. Οι Raptors νομίζω ότι έκαναν ό,τι μπορούσαν να κάνουν. Αντικειμενικά θεωρώ ότι ήταν ένα επίπεδο παρακάτω. Είναι μια ομάδα που θα αποχαιρετήσουμε με όλες τι πούμε, τις αργότερα Αφού. το καλοκαίρι. Είναι μια ομάδα που απέχει ένα superstar από το να είναι φαβορή για το πρωτάθλημα. Αλλά μέχρι τότε θα αποκλείεται στον πρώτο γύρο από ομάδες όπως οι Sixers. Ενώ στον αφορά τους Sixers, χθε φάνηκε να συνέρχονται και πάνε βουρ για το Μαϊάμι, το οποίο είναι κάπως μια εξελιγμένη μορφή του Τορόντο. Ναι. Ε, σημείωση απλά, ναι, είπες 15 rebound Harden, προφανώς εννοούς 15 assist Harden. Yeah, 15 assist, ναι. ε, αλλά, οκ. Okay. Ε, το Τορόντο χθε ήταν απλά overmatched. Για την ακρίβεια ήταν σε όλη τη σειρά overmatched, απλά η οκτάβα η, η ας πούμε, του βασικού rotation Παίξανε πάρα πολύ καλά όλοι για δύο συνεχόμενα παιχνίδια. Ε, Χθε το βράδυ δεν ήταν αυτό το case. Ε, αντίθετα, και ο Σκότι Barnes και ο Πρίου Σατσιούα, τον οποίο δυστυχώ με τον που πιάσαμε στο μα για άλλη μια φορά, ένα παίκτη κάνει κακό παιχνίδι. Περιμένουμε Περιμένει να αναφερθεί για καταστροφή καριέρα του. Ήταν πολύ κακή και οι δύο. αλλά εντάξει, it's okay. Το Τορόντο έπιασε ένα ταβάνι που νομίζω κανείς δεν περίμενε τον Ιανουάριο, ας πούμε. Ναι, ναι. Οπότε όταν έρθει η ώρα του αποχαιρετισμού του θα, θα είμαστε εκτενείς και νομίζω τουλάχιστον επί σε ό,τι συνέβη σε αυτή τη σειρά. ένα ε, και του Φρεντ Fleet. Ε, Απ' την άλλη, ναι. ένα πολύ μικρό σχόλιο για τη Φιλαδέλφια. Ε, έκανε αυτό που έπρεπε. Ε, για το Harden Respect, γιατί η αλήθεια είναι ότι η φήμη του... Δεν είναι και οι καλύτεροι στα play το έχουμε ξαναπεί, αλλά it's ok, έκανε φοβερό παιχνίδι. Έκανε αυτό το οποίο θα κάνει ο Elite Harden 33 ετών από εδώ και πέρα. Αν βλέπουμε αυτό, τέλεια. Αν δεν βλέπουμε αυτό, ε, δύσκολα τα πραγματάκια για τη Φιλαδέλφια. Ο Μίλο λέει, Καλησπέρα στο Μήλο, καιρό έχουμε να τον δούμε. Πρώτη φορά ο Χάρντεν ήταν τόσο aggressive προ το καλάθι. True. Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε το match με ένα τόμαχο κάρφωμα το οποίο είχαμε να το δούμε σίγουρα από τι εποχέ του Χιούστον. Ε, Χθε θύμιζε το Χάρντεν που, που, έχουμε γνωρίσει και αυτό είναι αναγκαίο αν η Φιλαδέλφια θέλει να έχει την παραμικρή ελπίδα απέναντι στου Miami Heat που προφανώ είναι ε, different kind of beast σε σχέση με, βάλω... με τους του Raptors. Ένα τελευταίο σημείο, σαν ιστερόγραφο και νομίζω ότι κλείνουμε γιατί δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Ε, το above the rim game που έπαιξε με τον Μπουσέ χθε, ίσω είναι κάτι για να δούμε στην επόμενη σειρά. Μια και αντίπαλο στον Μπίτιν την Ομπάμα Ντεμπάγιο, είναι κάτι το που μπορεί να χτυπηθεί έτσι αναφορικά και νομίζω ότι πάμε παρακάτω. Ακριβώ. Πάμε στο Phoenix Suns New Orleans Pelicans. Ένα match που έληξε 115-109 υπέρ των Suns. και τελικά οι Suns για να προκριθούν στην επόμενη φάση των play-off απέναντι στους 10 τους στη regular season ε, New Orleans Pelicans χρειάστηκαν ο Chris Paul να κάνει ένα από τα καλύτερα μάτς στην ιστορία των play-off no joke να έχει 33 πόντους και 8 assist με 14 στα 14 shoot ένα στα ένα τρίποντο ε, το είδα το μάτς έχω να πω ότι Αφενό οι Σανς προφανώ δεν πείθουν. Αφετέρου, ο Κρι Πόλ ήταν ένα πραγματικό μάγο, ήταν ένα μάτι γεμάτο συναισθηματισμού και γι' αυτόν, με την έννοια ότι είναι η πόλη στην οποία μεγάλωσε ε, μπασκετικά. Αλλά νομίζω ότι αυτό που έχουμε να κρατήσουμε είναι ότι, αν εξαιρέσουμε τον εξαιρετικό Bridges, ο οποίο ήταν εξαιρετικό και λόγω του ότι ήταν εξαιρετικά efficient και σκόραρε και ήταν ο λόγος που κράτησε τον Brandon Ingram σε χαμηλή πτήση ξανά κατά τα άλλα νομίζω ότι οι Suns έχουν πάρα πάρα πολύ δουλειά μπροστά τους Πρόμ, ο λόγος σε σένα ναι ε, είδαμε ένα παιχνίδι που κρίθηκε πρακτικά κάπου στο ε, 1 και 40 με ένα λεπτό για να λήξει ε, το match ήταν derby είχαν και ένα προβάδισμα πάνω από 10 πόντων σε μια φάση Pelicans το οποίο εντάξει αναμενόμενα σε εισαγωγικά έχασαν. Αν κοιτάξει κανεί στο box score, θα δει ότι οι Pelicans χθε παρότι είχαν 50% field goal με το μόλι 33% τρίποντο. Ε, οι Suns τους, οι Wings των Suns μάλλον, του έβαλαν. Ε, Sorry, να πω λίγο ότι όχι ότι έχει σημασία όπω λέει ο Βασίλη, αλλά οι Pelicans ήταν ένατη. You get my point. Ε, α, α, ναι, true. Μιλάω <laughs> <laughs> γλυκά σήμερα. Okay. <laughs> ε, επέστρεψε ο Booker, το οποίο δεν είχε ακριβώ κάποιο impact εκτό από το Dagger 3. Που άνοιξε mm. τη διαφορά ε, στα τελευταία στους δύο λεπτά. Στου πέντε, νομίζω το πήγε. Ναι, το πήγε στου πέντε. Αλλά πέρα από αυτό, νομίζω αυτό το οποίο προσέφερε στου Άνσιου ήταν ένα ψυχολογικό boost για την υπόλοιπη ομάδα. Ε, το οποίο η αλήθεια είναι ότι κάπω χρειαζόταν, νιώθω. Βέβαια, αν χρειάζεται να βάλει ο 37 χρονος Κρι Paul 33 για να κερδίσει του Pelicans, όταν σου τάρουν τόσο χακά για τρεις, όταν οι Wings σου έχουν κρατήσει του δύο του stars. Αρκετά χαμηλά, γιατί και ο Μακόλουμ είχε 16 πόντου για 16 σουτ, ο γκραμ είχε 21 για 19 σουτ. Ήταν πολύ χαμηλά. Ο γκραμ κατά βάση δημιουργούσε καλά χθε, τελείωσε με 11 σουτ το παιχνίδι. Ε, και το Βαλασίνο επίσης σε πολύ πολύ χαμηλή πτήση, ε, με 10 πόντου 8 rebound. Σημαίνει ότι κάτι δεν πήγε πολύ καλά ε, για, το... Είναι σειρά που θα... για το Phoenix το οποίο Φίνιξ ωστόσο σου 100 60% field goal, 40% τρίποντο. Οπότε εμένα κάπω με σοκάρει αυτό. Ανησυχητικότατο είναι αυτό. Ναι. Ε, και έρχεται, όπω θα πούμε σε λίγο, ένα Ντάλλα φλόγα για μένα. Ε, Άποψη. <χι> ναι, κατά τα άλλα, στους Pelicans. Ανταγωνιστικότατη, πολύ ωραία σειρά. Μου μένει ένα what if ε, Zion was there. Ναι. Ε, τουλάχιστον έστω για τα playoff ας ήταν αυτό το matchup αλλά what if Zion was there ε, και προχωράμε το Phoenix πρέπει με προβληματίζει το πόσο μονοδιάστατη σε... είναι η επίθεση του γιατί παρότι Chris Paul point got pick and roll μαέστρος κατά τα άλλα όπως έχω, επισημάναμε και φάνηκε και σε αυτή τη σειρά αν ο Booker δεν σκοράρει τα πράγματα είναι δύσκολα γιατί κανείς δεν μπορεί να δημιουργήσει το δικό του σούτ πέρα από αυτόν και τον μπολ. Ε, νομίζω θα μείνω σε αυτά. Ένα στο σχόλιο από μένα πριν πάμε στο, στο επόμενο μάτς. Καταρχήν νομίζω κόλλησες για λίγο, οπότε τσέκαρε τη σύνδεσή σου σε περίπτωση που είμαι στο σ... Ethernet. Ελπίζω okay. ότι δεν θα έχουμε κάποιο θέμα. Τέλεια. Λοιπόν, ε, νομίζω ότι το ότι οι Pelicans έπαιζαν κανονικά σαν Pelicans και οι Suns κέρδισαν τόσο δύσκολα είναι το πιο ανησυχητικό στοιχείο τη σειρά. Δηλαδή οι Pelicans δεν σούταραν καλά. Μόνο ο Ingram σούταρε σταθερά καλά. Ο McCollum ήταν συνέχεια άστοχο. Και εντάξει, ο Μπούκερ δεν μπορεί να κριθεί με την έννοια ότι ήταν τραυματία. Δηλαδή, χθε ήταν φανερό ότι έπαιζε τραυματία. Περισσότερο έπαιζε για να είναι κάπω ακόμα μία απειλή που δεν μπορούσε να αφήσει τον Ντέβιν Μπούκερ ελεύθερο. Πράγμα που έκαναν στον Dagger 3 οι Pelicans και το πλήρωσαν. Αλλά από εκεί και πέρα, νομίζω ότι πρέπει να κάνουν μια πολύ πολύ καλύτερη ε, σειρά απέναντι στον Dallas, αν θέλουν να, να τους πάρουμε κι εμείς τα σοβαρά όσον αφορά το title contention. Ο Ντέζαβού λέει, καλησπέρα παιδιά, Bucks κατάκτησε 6,5, παίζουμε. Θα απαντηθεί ε, σε πολύ λίγο όταν ναι, πάμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής Ντέζαβου μου. Προχωράμε λοιπόν, οι Suns πάνε να αντιμετωπίσουνε τους Dallas Mavericks, οι οποίοι χθες κέρδισαν 98-96 τους Utah Jazz, οι οποίοι Jazz, ο Σνάιντερ είχε ένα καταπληκτικό play στην τελευταία φάση του αγώνα. Όσο καλύτερα μπορούσε να σχεδιαστεί και όσο καλύτερα μπορούσε να εκτελεστεί, απλά δυστυχώς ο Μπόγιαν Bogdan Μπογνάνοβιτς Bogdan δεν κατάφερε να σκοράρει. πρώτον με σε σένα. Ναι, ε, και δεν είναι μόνο αυτό. Δυστυχώ στην ακριβώ προηγούμενη φάση, φα... η, η πρακτικά η Γιούτα είχε δύο ευκαιρίε ε, να περάσει μπροστά, με κάτω από 42. δεύτερα. Η προηγούμενη ακριβώ ε, φάση πριν την επίδυση του Ντάλλα ενώ Ο Μάικ Κόλλλεϊ φεύγει στον ευθυδιασμό και κάπω φτάνει στα... στο 1,5 μέτρο το καλάθι και δεν ξέρει να κάνει την μπάλα και καταλήγει να κάνει βήματα γιατί δεν έχει πάσα. Πολύ μη χαρακτηριστικό για τον έμπειρο Μάικ ε, Κόλλεϊ. Ο Μίτσελ αν θέλουμε να πάμε στο συνολικό του μάτς, όπως και γενικά όλοι σχεδόν ήταν αρκετά άστοχοι, ε, ο Μίτσελ οριακά είναι από αυτούς που σωζόταν, γιατί έκανε ένα μάτς τον 9 στο 8 rebound, με 5 βέβαια λάθη, mm -hmm. αλλά οκ, okay, το 9 στα 17, άμα δει κανείς το box score, είναι από τα πολύ καλά ε, percentages, γιατί γενικά το game ήταν ε, έτσι Κυλήθηκαν, α πούμε, στη Λάσπικα, κάπου και οι δύο ομάδε. Ναι, γενικά, ναι, ναι, ναι. από, από αυτά τα games που λίγο σε κρατάνε σε αγωνία για το ποιο θα βάλει το τελευταίο καλάθι, γιατί είναι δεδομένο ότι θα πάει εκεί, και έτσι πήγε. Ε, ο Λούκα, συνολικά, μέτριο, έκανε ένα πολύ καλό stretch, το κάνει πάντα στα τελευταία μα τουλάχιστον, αλλά και γενικά στα μεγάλα συσταγωγικά παιχνίδια, στην τρίτη περίοδο. Τρία, νομίζω, συνεχόμενα τρίποντα, αν δεν κάνω σίγουρα δύο. Δεν θυμάμαι αν ήταν τρίτο, τρίποντο ή άλλο καλάθι. Ε, και το Dallas, εντελώς με το μαχαίρι στα δόντια, κάπως βγήκε ε, από τη Γιούτα. Για τον Dallas, ε, βασικά για τον Λούκα, έσπασε το ρόδι της ε, πρώτης ε, νίκης στη σειρά playoff, το οποίο είναι κάπως σοβαρό, ας πούμε, και ψυχολογικά. Ε, τον Τάλας πήγε πάλι 100% με το παιχνίδι του. Δηλαδή, περίμενε πότε θα κλείσει άμυνα στο Λούκα για να πετάξει την μπάλα στη γωνία. Ο Φινι Σμιθ 4 στα 9. ο Μπράουνσον με 2 στα 4. Ο Μπούλοκ 2 στα 6. Okay. Ο Ντίγουντ επίση 4 στα 7. Χθε πάρα πολύ καλό. Ε, κατά τα άλλα, η Γιούτα για άλλη μια φορά ας πούμε έρμεο του drop coverage με τον Κομπέρ. Ο οποίο πραγματικά προσπαθούσε οριακά επτάμενο να κάνει close του στο Ρέτζι Πόσες Πόσε φορέ το είδα αυτό. <laughs> δεν μπορώ <laughs> ε... να το περιγράψω. Αλλά δεν βγαίνει, παιδιά. Δεν βγαίνει και η, η, η αλήθεια... αλήθεια μετά από. Ναι, ε, μετά από τι ας πούμε τρίτη φέτο πρακτικά αποτυχία ε, στα playoff, μια και έχασε ε, και από. Ε, από το Φλί... ναι, από και... Clippers. Clippers ήταν, έτσι. Ναι. Καλά δεν θυμάμαι. Ε, νομίζω είναι η ώρα να πάρθουν λίγο πιο σοβαρές αποφάσεις. Λίγο πιο ριζικές, μάλλον. Βασικά, είναι αναγκαστικό αυτή η ομάδα να διαλυθεί το καλοκαίρι. Ο Mike Conley είναι ένας παίχτης που πλέον περνάει στο... Ε, ο βετεράνος με μίνιμουμ συμβόλαια, έτσι. Ε, ο Μίτσελ και ο Γκομπέρ <laughs> είναι τα δύο χειρότερα ε, συμβόλαια σού, σούπερ Superstar στη λίγκα. Κανένα από του δύο δεν είναι στο δικό μας ούτε top 25, ίσως ούτε top 30. Έτσι. Ε, ο Άλεξ λέει, είναι όντω το πρόβλημα της Γιούτα τον Κομπέρ Μίτσελ ή είναι οι υπόλοιποι που συμπληρώνουν την πεντάδα. 100% τον Κομπέρ Μίτσελ θα πω εγώ. Ένα όχι απλά σύνδετο ντουέτο, αλλά ένα ντουέτο που δεν είναι αρκετά καλό για να θεωρείται top 2 ε, παίχτη σε μια ομάδα στη Λίγκα. <laughs> Επίσης, <laughs> Από την άλλη, είναι η Utah, ε, 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 ξέρει που δεν πάει καλά. Ένα που μα παρακολουθεί από Κάποια άλλη πλευρά του Ατλαντικού μας ρωτάει what language is this. Έχει <laughs> <laughs> ξαναεμφανιστεί ο φίλος. Ναι, <laughs> με... <laughs> it's Greek. <laughs> <laughs> Phoenix Suns uh, fan, it's Greek. <laughs> <laughs> ε, ευτυχώς δεν ξέρει τι λέμε για τους Phoenix Suns uh, <laughs> εδώ πέρα. Βέβαια πιο Και... πάνω γράφει ότι θα διαλύσουν τους Mavericks. Και το χοντρό Λούκα συγκεκριμένα. Αλλά δεν πάμε είδα. <laughs> παρακάτω. Οκ, οκ, οκ. Δεν θα πάμε live. We could have an English section. <laughs> <laughs> μια εποχή ο Mike Conley ήταν ο πιο κριμωδωμένος στη Λίγκα. ρωτάει ο Μίλο. Ναι, ήταν. Ε, ήταν μια εποχή όμως που ήταν... Ε, <laughs> ήταν ε, μια εποχή στην οποία ο, ο Conley όμως ήταν από τους πιο υποτιμένους παιχτικά. Ήταν ένας πάρα πολύ καλός ε, παίχτης. Ο Θέμη Λιανό λέει: Όχι, ρε παιδιά, και ο Μίτσελ από του χειρότερου All Star. Πραγματικά. Ε, να πω. Συγγνώμη, κάτι. ο Μίτσελ δεν μπαίνει, ρε φίλε, στα All Star σαν ένα παίχτη throw-in που έκανε καλή σεζόν σε μια καλή ομάδα τύπου Wiggins, τύπου ανέμπαινε ο Τζρου Χόλιντε και λοιπά. ο Τζρου είναι προφανώ καλύτερο παίχτη, αλλά έχει άλλο ρόλο. Ο Μίτσελ μπαίνει ω η πρώτη επιλογή τη ομάδα του και ω τέτοιο πρέπει να κρίνεται. Η αποτυχία στα play-off ειδικά φέτος, τον βαραίνει πάρα πάρα πολύ. <laughs> Ο φίλος oh. των Σάμψεκ <laughs> πέταξε κουκλίτρας σημαίνει... λέει είναι... το σχόλιο του. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο <laughs> <φίλος>. αυτό <Είναι απίστευτο laughs> που δούμε αυτή τη στιγμή. Οκ. Okay. Ε, να πω κάτι για Μίτσελ, πολύ σύντομο, ε, για να πάμε παρακάτω. Ο Ντόνεμβαν Μίτσελ δεν αντιλαμβάνεται πλέον το ρόλο του. Ξεκίνησε στην πρώτη του ε, ε, φορά στα play off κάνοντα εξωπραγματικά πράγματα, μιλάω για το Bubble, με 50 πλάστα, 100 φίλγολ, 50 πλάστα, 100 τρίποντο, 35 πόντου μέσω όρο, 37 δεν θυμάμαι. Την επόμενη χρονιά με εξίσου εντυπωσιακά νούμερα, κάπω πιο πεσμένα, γιατί εντάξει δεν είναι σαν να μπορεί να 55% field goal, 50% τρίποντο για πάντα στα playoff. Αλλά φέτο ήταν πραγματικά κακό. Δεν ξέρω σε τι βαθμό μπορεί να ευθύνει το τραυματισμό στο χέρι και αν προϋπήρχε και κάπως εντάθηκε ας πούμε Κατά τη διάρκεια τη σειρά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν... θεωρώ ότι μπασκετικά δεν μπορεί να είναι αυτό το ασώδιο που και σκοράρει και δημιουργεί όχι σε τέλειο βαθμό, αλλά σε ένα βαθμό που τραβώντα πάνω το όλη την άμυνα μοιράζει την μπάλα. Το βασικό καλύτερα πρόβλημα. καλύτερα να γίνει διάρρη σκόρερ 25-5-5 εξαιρετικό. Και αν αυτή... μπορεί να πάει και παραπάνω, γιατί όχι. Αλλά αυτή η ομάδα, αν υπάρχει κάποιο τρόπο να δουλέψει χρειάζεται ένα καθαρό άσο να βάζει τους παίκτες στη σωστή θέση. Το goal στο lay, play play έτσι, δεν είναι πλέον αυτό. Έτσι. Ε, δες λίγο ποια είναι η κριτική μου για να το δούμε έτσι μπασκετικά όπως το έθεσες. Ο Βαν Μίτσελ προφανώ είναι ένα εξαιρετικό παίκτη που μπορεί να σκοράρει κλπ. Το θέμα είναι ότι έχει μπει μια πίεση στον εαυτό του να αποδείξει ότι είναι κάτι παραπάνω από αυτό. Με αποτέλεσμα να έχει ένα υπερβολικά αυξημένο usage που α δεν φαίνεται να είναι στο playstyle της Utah. Δηλαδή μέσα στην regular season δεν παίζουν έτσι. Και δεύτερον, φαίνεται πολλές φορές να μην εμπιστεύει τους συμπαίχτες του. Συμπαίχτες του οι οποίοι είναι ικανότατοι. Ας πούμε, ποιος δεν θα ήθελε για τέταρτη, πέμπτη επιλογή τον, τον, τον uh, Bogdan ας πούμε. Ε, προφανώς, ο Γκομπέρ είναι ένα εξαιρετικό αμυντικός. Αλλά τι κάνεις σχετικά με την drop coverage. Έτσι, Πώ θα πα αλλαγέ, πώ θα λύσει το πρόβλημά σου. Η Γιούτα επέλεξε φέτο ότι θα λύσει το πρόβλημά τη παίρνοντα το Ρούντι Γκέι για πεντάρι. Ο οποίο Ρούντι Γκέι είναι επίσημα ο πρώτο παίκτη που έχει παίξει 15 φορέ τα playoff και δεν έχει κερδίσει καμία φορά. Ακραίο. Επίση, ε, πολλά τέτοια για το Ρούντι Γκέι. Α πούμε και όταν ήταν πολύ καλό, είναι από του παίκτε που είχαν 20 πόντου μέσα ώρα και δεν ειναι ποτέ all star κλπ. Αλλά θέλω να πω ότι εντάξει, θα μιλήσουμε στον αποχαιρετισμό για τη Γιούτα, μην τα πούμε τώρα. Αλλά στο ερώτημα, φταίνε οι άλλοι ή φταίει η διάδα, δηλαδή πόσο καλύτεροι να ήταν οι άλλοι. Οκ, δεν είχαν βάθο στον πάγκο του, αλλά δεν είναι ότι και ποτέ θα πάει κανένα free agent στη Utah. Το θέμα Εδώ. είναι πώ θα χτίσει μια σοβαρή ομάδα με βάση αυτά που έχει, έτσι. Και νομίζω ότι πρέπει και ο ρόλο και των δύο να, να αλλάξει αν Και νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία. Νομίζω ότι το καλοκαίρι διαλύεται αυτό αυτόματα. Εκτό και... αν παρεύει ο Dwayne Wade. Όχι, okay, εγώ υποψιάζομαι πάρα πολύ. Yeah. Κανεί δεν θα πάει να μείνει στη Γιούτα, φίλε. Εγώ υποψιάζομαι yeah. πάρα πολύ και το αφήνουμε εδώ στην κουβέντα ότι θα υπάρξουν πάρα πολλοί ενδιαφερόμενοι για τον Ρούντι Γκομπέρ. Όχι τόσο για τον Μίτσελ. Ε, και εκεί ξέρει. Μπορεί να υπάρχουν okay. προσφορέ από ομάδε τύπου Golden State που να μην μπορεί να αρνηθεί. Δηλαδή, άμα, άμα σου δίνουν το Wiseman και το Wiggins, γιατί να πει όχι. Hmm. Δηλαδή... Θα τα δούμε όλα αυτά. Πιστεύω, enough <laughs> με το Utah Talk. In, in, in enough με <laughs> το Utah Talk ισχύει. Βέβαια, είναι end of error. <laughs> end of error, όπω είπε και το Statue, είναι πολύ <laughs> πετυχημένο. Κάνουμε μια σήμερα. στάση εδώ για να δώσουμε πραγματικά το respect μα στο φίλο AZ Cards Phoenix Suns on God. Ε, Καθώ ε, κανεί ω τώρα δεν έχει βάλει σε Google Translate σχολείο του μόνο για μα. <laughs> Thank you, man. <laughs> και ο Μίλο λέει, α έρθει στο Portland το Mitchell ότι από πολύ μικρή ηλικία έχει πολύ χαρακτήρα στα playoff αλλά εντάξει, δεν είναι και λεμπρό να κουβαλάει τα λιμά, <laughs> σκληρό. Ε. <laughs> και το τέλειο fit έτσι και αλλιώ πίεση για playoff δεν έχουμε ακριβώ. Θα ήταν ωραίο να πάει στο, στο Portland δίπλα στον Damian το Lillard. Το δεν, δεν έχει πίεση για playoff με τον Damian Lillard. Δεν ξέρω. Δεν το απαντάμε ας, τώρα. Ας μην ξεφύγουμε άλλο. Αλλά... Λοιπόν, okay. Σήμερα στι 4 είναι το τελευταίο match ή το πρώτο τελευταίο. Στο πώ είμαστε τώρα, είμαστε το 3-2. 3-2. Ναι, είναι το τελευταίο ή το πρώτο τελευταίο match μια καταπληκτική σειρά. Ο Μαλίκ Μπίζλι βγήκε και δήλωσε ότι τώρα θα έπρεπε να είχαμε τελειώσει τη σειρά με 4-1 και να ξεκουραζόμαστε όπω κάνουν οι Warriors. Ναι, φίλε, έχασε δύο εικοσάρε διαφορέ. Ναι, ε, εντάξει, Φέρα δεν λέει... να πίτι σου. Δεν μου λέει τίποτα αυτό σαν... Οκ, okay. έγραφαν όλοι στο... στα, media Minnesota winning mentality winning mentality είναι να τελειώνει όταν ήκα με 20 το match, όχι ακριβώ αυτό. Νομίζω ότι... ότι σήμερα το Memphis τελειώνει τη σειρά και προετοιμάζεται για το Golden State. Θα ήταν επικό για μένα να δω Minnesota Golden State, αλλά είναι επικό για τη Λίγκα να δούμε Grizzlies Golden State. Νομίζω ότι σήμερα. Ε, ναι. ε, it's back. Νομίζω ότι ο αθόρυβος MVP της σειράς ως τώρα είναι ο Μπραντον Κλάρκ. Είναι καταπληκτικός. Εύκολα. Καταπληκτικός. Ε, νομίζω ότι το αντίστροφο ισχύει για τον Garland Towns, όπου οι αντίπαλοι του σουτάρουν 77% απέναντί του. Είναι περίπου σαν να σουτάρει ελεύθερο όταν σε μαρκάρει ο Towns. Οπότε νομίζω ότι σήμερα η σειρά κλείνει. Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω. Το Memphis ναι, μεν εκτό. Ε, αλλά θα πάει κάπω με ένα διαφορετικό grid, με ένα διαφορετικό mentality. Ότι δεν γίνεται να ξαναπάμε στο Memphis. Τελειώνουμε σήμερα. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ξαφνικά θα γυρίσει ο Διακόπτη και ο Ντιάντζολο Ράσελ και ο Άντωνι Έντουαρτ θα κάνουν κάτι που δεν κάναν ω τώρα. Που αυτό που κάνουν ω τώρα είναι να είναι μέτροι έω κακοί σε κάποια match. Ακόμα δηλαδή, και αν δούμε τον Downs να κάνει κάποια Super Efficient 30, αν δεν αναλάβει και κάποιο ακόμα. Δεν ξέρω, αν βάλει ο Μπίζλι 30 με 7 τρίποντα, α πούμε, τότε ναι. Αλλά κατά τα άλλα, το Memphis λίγο έχει πλέον το tempo. Έχει βρει πώ να οδηγήσει τη Μινεσότα εκεί που θέλει. Ο Morant, ακόμα και να μην βάζει 25-30, κλείνει μάτς, μοιράζει 9 assist. Ξέρω εγώ, τραβάει όλη την άμυνα yeah. πάνω yeah. του ήθελα να πω κάτι, αλλά δεν θέλω να σε διακόψω. Συνέχισε. Ε, πες, Πε, αν θε. Θέλω να πω ότι ο Έντουαρτ καταρχήν δεν έχει κανένα λόγο να έχει το βάρο του ηγέτη πάνω του. Ναι. Είναι ένα τύπο που είναι 20 χρονών κυριολεκτικά. Είναι στη δεύτερη σεζόν του στη Λίγα και ήδη έχει κάνει ένα overachieve. Δηλαδή δεν είναι πολύ που πρωταγωνιστούν όπω πρωταγωνίστηκε π.χ. στο play και στο πρώτο match της uh, σειρά έχει δηλώσει πάρα πολλέ φορέ τι τελευταίε μέρε ότι σε αυτό το match θα τα διαλύσει όλα και ότι θα πάρει 10 rebound και ότι θα βάλει 35 πόντου και και και. Το πιστεύω ω ένα βαθμό. Μακάρι. Θα, ναι. θα, θα, πάρει φωτιά η σειρά τελείω. Αλλά η καριέρα του Έντουαρτ ω τώρα είναι ακριβώ οι δύο τελευταίε φάσει του προηγούμενου αγώνα. Το dagger τρίποντο που βάζει από τη γωνία που λες αυτός είναι ένας υπερπαίχτης και μετά στην τελευταία φάση που δίνει λάθος βοήθεια και ο Μωράν βάζει το πιο εύκολο lay-up της ε, ζωής του. Οπότε, νομίζω ότι ξέρεις, η Μινεσότα φαίνεται λίγο πιο άπειρη από το Μέμφυς, που πέρυσι πέρασε από αυτό το στάδιο. Και όπως λέει και ο Άλεξ, με νίκη του Memphis έχουμε δύο ημιτελικούς που παίζουν οι οχτώ καλύτερες ομάδες της λίγας. True. Αλήθεια. Έτσι. Ε, Τα οποία για όλα αυτά, προφανώς, θα συζητήσουμε τη Δευτέρα στο podcast που επιστρέφουμε ναι. Έχουμε κάτι άλλο μπορούμε Δε, να μαζευτούμε. Νομίζω ότι δεν έχουμε κάτι άλλο. Επαναλαμβάνω ότι στέλνετε όλες σας τις ερωτήσεις και προφανώς πάμε στο Predictions Game όπου ο πρόδρομος, δεν ξέρω αν φαίνεται στις οθόνες, είναι πολύ πίσω πλέον. Το 17-14 πρέπει να σε πονάει πάρα χάσαμε, πολύ. Χάσαμε παιδιά, δηλαδή. χάσαμε, χάσαμε. Η αλήθεια είναι πρέπει να συμβούν πράγματα και θάματα. Πήγαμε το ρίσκο, πήγαμε την πιθανότητα να δούμε Game 7... Αν και υπάρχει ακόμα η πιθανότητα στο Memphis μην uh, Μινεσότα, αλλά πήγαμε την πιθανότητα να δούμε Game 7 1 με 8, το οποίο θα ήταν πολύ άρρωστο. Mm. Ε, για του Suns, Pelicans πιο πολύ ήταν οι ελπίδε μου. Το άλλο ήταν λίγο πιο πολύ συναισθηματικό. Ξέρετε τι γνώμη μου για τον James Harden, α μην ξαναπάμε δέχο, εκεί. Ε, καλύτερο, ε, η αλήθεια είναι ότι ήμουν πολύ κοντά να πάρω <laughs> το 1. <ένα. laughs> ε, πήγε πολύ καλά η Νέα Ορλεάνη. Κρίμα, δεν πειράζει. Ε, τρία games πίσω. Και τα μάτια λιγοστεύουν κιόλα τώρα. Τρία yeah, πίσω να... και εγώ και εγώ προτείνω, προτείνω να, να, κλείσουμε. Εγώ λέω να, κλείσουμε. κλείσουμε στον πρώτο γύρο. Δηλαδή Λε να πάμε έτσι, round one. Ναι, round one. Ναι, και α πούμε στο, στο, επόμενο NBA Day in Greece, όπω κάνουν και σε ένα άλλο podcast στην Αμερική, αρκετά πιο γνωστό από εμά. να εμφανιστεί, να πληρώσει το στοίχημά σου. σκέφτομαι να εμφανιστεί με κορδέλα την Τρίτη. Γιατί δεν γυρνάει. Ε, δεν γερνάει. δεν γυρνάει. Οκ, ε... <laughs> <laughs> ναι. <Okay, okay. laughs> Αντικειμενικά δεν γυρνάει. Τίμιο, τίμιο στοίχημα. Ε, εντάξει. Ναι. Γερνάει. Πώς Αλλά... Είναι... Όχι, δεν γυρνάει σε αυτό το γύρο. Α, ναι, 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 Έχει ναι, ναι, ναι. τελειώσει, ναι, σε αυτό το γύρο έχει τελειώσει whatever. Ε, για τον επόμενο μιλάω, αν το συνεχίζαμε. Οπότε, ναι, Ακριβώς. Αυτό το θα το εδώ. συνεχίσουμε εννοείται. Λοιπόν, άρα για σήμερα, Memphis ε, Timberwolves, Ποιο επιλέγει Πάω Πάμε το Memphis να κλείσει Και σειρά εγώ. σήμερα. Και εγώ, ακριβώ. Ε, νομίζω ότι είχαμε έναν καταπληκτικό πρώτο γύρο playoff. Πιθανότατα θα τελειώσει σήμερα, αλλιώ την Κυριακή το βράδυ στις 10.30. Αύριο δεν υπάρχουν αγώνε και επίση το Σαββατοκύριακο δεν υπάρχει NBA Today in Greece. NBA Today in Greece θα υπάρχει τώρα την Τρίτη, αλλά τη Δευτέρα θα υπάρχει κανονικά το καλύτερο podcast που μπορεί να ακούσει. Βέβαια, μια και Κυριακή πολύ νωρί έχουμε τον πρώτο ε, ημιτελικό τη Ανατολή. Μήπω κάναμε κανένα watch party. Πιθανό watch party και ένα μικρό preview, γιατί θέλω να τα πω πριν το πρώτο match για το, okay. ε, για το Celtics ε, για το Celtics Bucks, γιατί σήμερα όλη μέρα σκεφτόμουν αυτό. <laughs> Ωραία. <laughs> Οπότε, ε, 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 έχω ο Λογίδρη, του, ο τουλάχιστον έτοιμο, αλλά... <laughs> ναι, <laughs> ε, 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 ελπίζω να μας βγάλει ο χρόνος, αλλιώς, θα πού τα πούμε Δευτέρα, Classic. Είναι, είναι μια καταπληκτική σειρά, να πούμε. Mm. Ε είναι μια καταπληκτική σειρά όπου χωρίς το Midleton δυσκολεύουν λίγο τα πράγματα. Αλλά όπως έγραψε ένας πολύ γνωστό του τον των Bucks, λέει. Είμαι σίγουρο ότι θα κερδίσουμε του Celtics γιατί έχουμε το Γιάννη Αντιτοκούμπο, ενώ αυτοί δεν έχουν το Γιάννη Αντιτοκούμπο. <laughs> Αυτό ήταν το tweet. Και πραγματικά. Ο, οπότε, ντεζαβού, κατάξει Bucks το 6,5 παίζει ακόμα σαν σοβαρό μπέτ, μια και αναφέρθηκε πολύ πολύ νωρί ε, σε αυτή την κουβέντα. Ε, ο Θεόφιλο λέει: Άλλο ήρθαμε να μάθουμε από αυτό το live ποιο είναι το τέρμπι σωτηρίας που παίζεται σήμερα. <laughs> <laughs> σήμερα, ε, τελευταίο. 10 παρατέταρτο prime time, πάνω στον 10... Ολυμπιακό, στο Ολυμπιακό Μονακό. <laughs> <laughs> 10 παρατέταρτο την ώρα που ο Ολυμπιακό και Μονακό αγωνίζονται για τη σειρά του στα playoff. Εμεί αγωνιζόμαστε. Μπροστά μάτια του KD, από ό,τι φαίνεται. Ακριβώ. <laughs> Απίστευτο, ναι. Είναι φίλο <laughs> με Mike James, κάπω. Ε. <laughs> ε, εμεί αγωνιζόμαστε για να μην πέσουμε από το βίντεο τοπικό στις, στα, σα, στα αλόνια <laughs> του, της ΓΑΜΑ <ΓΕ>, 1 <laughs> yeah, yeah, yeah. κατηγορίας στην ΕΚΑΣΤ. E Οπότε θα πρέπει να, να σώσουμε την προοδευτική που λέει και ο Ντεζαβού. Λοιπόν, αυτοί ήμασταν. Ε, subscribe στο YouTube, καμπανάκι, like στο βίντεο. Έρχονται πάρα πολλά πράγματα ούτω ή άλλω, αν δεν φτάνουν αυτά που κάνουμε. Ε, <laughs> και... Θα με τρέχει αύριο για γύρισμα. Θα ναι. να σα πω πρωί-πρωί. Λοιπόν, Απίστευτο. Stay tuned. They, they, ain't ready. Ο φίλος από την Αμερική είναι ε, το μέσο μας για να πάμε στο ESPN. <laughs> Φιλιά. <laughs> Bye.